Οι κλειστές για 3,5 ώρες πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου ανοίγουν. Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει μόλις τελειώσει χωρίς να επιτευχθεί συνένεση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε πρώτος το λόγο ζητώντας εθνική συνεννόηση. Είναι ώρα μεγάλων αποφάσεων. Πρέπει να γίνει αποτίμηση της πορείας. Είναι ιστορικό μας καθήκον να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν περιθώρια συγκλήσεων στα σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτός σε προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμέσως ακόμη και στο ενδεχόμενο προσώπων κοινής αποδοχής σε νευραλγικές θέσεις, όπως το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, λέγοντας ότι θα μεκρίνεται στο τέλος του 2013. Εγώ θα προχωρήσω με ή χωρίς συνένεση. Αποκλείονται οι πρόωρες εκλογές. Να προχωρήσουμε σε οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη θέση του για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Θες συνένεση? Προχώρα σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου με κεντρικό άξονα το ΖΑΠΙΟ 2 και αδιαπραγμάτευτες τις αλλαγές στο φορολογικό. Τα φορολογικά πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από την Τρόικα. Έλα να τα συμφωνήσουμε μαζί και πάμε μαζί στην Τρόικα. Μετά από μια εβδομάδα καλλιεργούμενης στρατηγικής φόβου, ο Πρωθυπουργός ζήτησε σύνοδο πολιτικών αρχηγών χωρίς να υπάρχει κανένα καινούριο στοιχείο και ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο. Γιατί το μόνο που αξίζει να συζητήσουμε πια είναι το πώς θα επαναδιαπραγματευτούμε τους όρους του μνημονίου. Δεν προσυπογράφουμε μια πολιτική που ισοπεδώνει την οικονομία και διαλύει την κοινωνία. Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς που ακυρώνουν το νόημα και το περιεχόμενο της δημοκρατίας μας. Τι αξία θα είχε να συμφωνούσαμε εμείς με κάτι που διαλύει την ελληνική οικονομία? Όχι στα κυβερνητικά μέτρα από την Αλέκα Παρίγα, η οποία, αν και δεν απέκλεισε πρόωρες εκλογές ή δημοψήφισμα, διευκρίνησε ότι θέμα εκλογών δεν τέθηκε από τον Πρωθυπουργό. Δεν συμφωνήσαμε σε κανένα από τα ειδικά ζητήματα που πρότεινε ο Πρωθυπουργός να πούμε τη γνώμη μας και να πούμε σε κάποιο από αυτά να συμφωνήσουμε. Ο κύριος Παπανδρέου βασικά θέλει συνευθύνη στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Διαπραγματεύσεις όμως που ούτε ένα σημείο δεν αφορά την ανακούφιση του λαού. Συνεννόηση για πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής και από κοινού συμφωνία για ορισμένα μέτρα ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν αιχμηρός. Δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι αν ο Ευρυβιάδης δεν τα είχε βρει με το Θεμιστοκλή 480, ούτε αυτούς θα έγραφε η ιστορία, ούτε την ημερομηνία. Η καρέκλα, δυστυχώς κάποιον, πάνω από την Ελλάδα. Οψόμεθα. Η σημερινή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστά μια ανοιχτή ομολογία αποτυχίας της πολιτικής του μνημονίου και των επιλογών της κυβέρνησης Παπανδρέου. Μπροστά στις κάμερες οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν σιωπηλοί, ενώ αντίλαξαν ελάχιστες κουβέντες μεταξύ. Δηλώνω καθαρά. Η κυβέρνηση ανέλαβε και έχει την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Σε συνεργασία με τον ελληνικό λαό. Αυτή την ευθύνη την τιμούμε στο ακέραιο. Με ή χωρίς ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις, να ξέρετε ότι κάνουμε αυτό που απαιτείται για να προφυλάξουμε τη χώρα και τους πολίτες από μεγάλους κινδύνους. Την εξασφάλιση της δανειοδότησης της χώρας μας και τώρα και στο μέλλον. Μαζί και τις μεγάλες τομές και αλλαγές που χρειάζονταν εδώ και χρόνια και τώρα προχωρούν. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Αλλά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια εθνικής συνεννόησης για το καλό της χώρας. Με ένα μόνο στόχο. Να σώσουμε την πατρίδα μας, αλλά και να την αλλάξουμε οριστικά. Ισχυρό σήμα στις αγορές ότι επιταχύνεται το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων προσπαθεί να εκπέμψει η κυβέρνηση. Το στίγμα του ρυθμού που θα ακολουθηθεί επιχείρησε να δώσει με τη χθεσινή επιστολή του προς την Deutsche Telekom ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Σε αυτήν η διοίκηση της εταιρείας ενημερώνεται για την έναρξη της διαδικασίας περαιτέρω αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ. Ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα των εξελίξεων, τόνιζαν ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν εντός του Σαββατοκύριακου, με το συνδικάτο του οργανισμού πάντως να αντιδρά έντονα, προχωρώντας το πρωί σε κατάληψη του μεγάλου της εταιρείας και αποκλεισμό της λεωφόρου Κηφισίας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με καταλήψεις πανελλαδικές, με απεργίες και σε κάθε περίπτωση να ξέρουν ότι εμείς
δεν θα παραδοθούμε. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι το θέμα του ΟΤΕ να διευθετηθεί οριστικά μέσα στον Ιούνιο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως πεδίο διαπραγμάτευσης έχει οριστεί η παραχώρηση ενός ποσοστού από 10 έως 16%. Με τον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό θέλει το οικονομικό επιτελείο να προωθηθούν και οι αποκρατικοποιήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Διοργάνωσης Υποδρομιών και των Καζίνο, προκυρήσοντας τους σχετικούς διαγωνισμούς μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει αυτός ο κατήφορος να σταματήσει. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η σύσταση του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας που θα αποτελέσει το νομικό κέλυφος, όπου θα εντάσσονται όλα τα προσπόληση περιουσιακά στοιχεία και τα οποία θα παίρνουν οριστικά το δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Το κύμα του λαού θα ανατρέψει αυτήν την άχαρη και αδιέξοδη πολιτική. Το επενδυτικό ενδιαφέρον της Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης για το Ελευθέριος Βενιζέλος εκδήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt το επικεφαλής του γερμανικού ομίλου. Είναι ένα θέμα που θα εξετάσουμε, όμως πρέπει να μελετήσουμε τις ακριβείς συνθήκες πώλησης του πακέτου μετοχών του ελληνικού δημοσίου. Το επενδυτικό του βλέμμα προς τη ΔΕΠΑ έχει στρέψει σύμφωνα με τους Financial Times ο ενεργειακός κολοσσός της Gazprom. Θα εξαρτηθεί από τους όρους του προγράμματος ιδιωτικοποίησης αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις κατά των σχεδιαζόμενων ιδιωτικοποιήσεων με τους εργαζόμενους στους οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης να πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και να προχωρούν σε συμβολικές καταλήψεις των κτηρίων διοίκησης. Το θέμα της ελληνικής κρίσης χρέους τέθηκε και στην Σύνοδο των Ηγετών των 8 πλουσιότερων κρατών του κόσμου. Ο Μπαράκ Ομπάμα πίεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την Ελλάδα, ενώ η Ιαπωνική κυβέρνηση ζήτησε να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις. Μετά την συνεδρίαση της G8 στον Ντοβίλ της Γαλλίας, ο Νικολάς Σαρκοζή και ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωναν την αντίθεσή τους σε μια πιθανή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. La France n'emploie pas le mot restructuration et pense que c'est un mot qu'il ne faut pas employer et une réalité qu'il ne faut pas envisager. That program does not contemplate any debt restructuring. Ψυχραιμία συστήνουν οι Βρυξέλλες με φόντο το θρίλερ που εκτιλήσεται για την εκταμείευση της πέμπτης δόσης του ελληνικού δανείου στήριξης. Nous attendons le rapport de cette mission qui n'est pas encore disponible. La mission n'est pas terminée, donc vous nous permettrez donc de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Είχε προηγηθεί μπαράζ δηλώσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προειδοποιούσαν για εμπλοκή στην εκταμείευση της επόμενης δόσης. We never, and our executive board does not ever let us lend when we don't have an assurance. Nothing's ever sure, but when we haven't assured ourselves that there will be no gap. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν επιτρέπεται να εισφέρει το μερίδιό του εάν πρώτα δεν διασφαλιστεί ότι θα βρεθούν χρήματα για τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδας το 2012. Κενό που δύσκολα θα καλύψει η Ευρώπη, λέει ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Αν η χορήγηση της δόσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 29 Ιουνίου δεν μπορεί να γίνει, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα περιμένει να σπεύσουν οι Ευρωπαίοι. Κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργήσει, γιατί σε κάποια κοινοβούλια δεν υπάρχει προετοιμασία για το ενδεχόμενο αυτό. When he makes these remarks, it stokes up this feeling that perhaps Greece is untrustworthy as a creditor. You're not going to get your money back. The sense of risk. So that fear of default hasn't quite gone away. Σε διάλογο που άνοιξε στο Twitter, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν εισφέρει το μερίδιό του, δεν θα το κάνει ούτε η χώρα του. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δώσει την επόμενη δόση, δεν πρόκειται να το κάνει ούτε η Ολλανδία. Στο μέλλον θέλουμε να δανείζουμε μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών που δήλωνε ότι δεν θα δοθεί ούτε σεντ σε ένα νέο πακέτο για την Ελλάδα εάν δεν συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες η 40άρα Τζένιφερ Λόπεζ ψηφίστηκε η πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη. Όσοι βρέθηκαν στον τελικό του American Idol πήραν μια γεύση από τις χάρες της. Χόρεψε αισθησιακή σάμπα ενώ ο σύζυγός της Μαρκ Άντονι τραγουδούσε στη σκηνή. Ay, Dios, το show είχε τα πάντα. Η Beyoncé να ερμηνεύει Run the World με τις 6 φιναλίστ. Η
Lady Gaga φορώντας κοντό σόρτς, μπότες και στιθόδεσμο πάνω σε ένα υπερυψωμένο κρεβάτι με παρέα. YouTube στο μουσικό θέμα του Spider-Man και τον άνθρωπο αράχνη να κατεβαίνει από τον ιστό του πλατό. Scotty McCreary! Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο 17χρονος Scott McCreary με 122 εκατομμύρια ψήφους.